Γεια χαρά σε όλους. Έχω στη διάθεση μου αυτό τον μηχανισμό. Είναι της Okuma, Komodo SS. Είναι ένα πάρα πολύ καλό μηχανάκι, θα έλεγα από τα καλύτερα στην κατηγορία του. Έχει κάνει πολύ λίγα ψαρέματα, αλλά επειδή εχθές κόντεψε να μου φύγει το καλάμι μαζί με το μηχανισμό από τη βάρκα και βούτυξε ολόκληρος μέσα στη θάλασσα ο μηχανισμός, πρόλαβα και έπιασα το καλάμι, δηλαδή, από την άκρη του. Εντάξει, σε οποιονδήποτε μπορεί να συμβεί. Εν πάση περιπτώσει, και φοβάμαι ότι έχει πάρει θάλασσα μέσα και σε λίγο καιρό θα αρχίσει να κάνει τα κρούτσου-κρούτσου, τα χαζά. Γιατί, όπως ξέρουμε, η θάλασσα όλα τα τρώει. Θέλω να τον ανοίξω, δεν τον έχω ανοίξει ποτέ, βήμα-βήμα, έχοντας εδώ πέρα το κουτί με τα... έχει εδώ πέρα ένα τέτοιο σχέδιο. Πιστεύω ότι θα βγάλουμε μια άκρη. Αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να τον λύσω όλο, να τον καθαρίσω, να τον βρασάρω, να τον λαδώσω ξανά, για να μην έχω αυτό το φόβο ότι θα αρχίσουν τα ρολιμά να σκουριάζουν. Μπορεί κάποιοι από εσάς να το έχετε ξανακάνει. Εάν δείτε κάποιο λάθος που αν θα κάνω κτλ, να με διορθώσετε. Απλά θέλω να δείξω σε αυτούς που φοβούνται να το κάνουν ότι όλα γίνονται. Δεν νομίζω να είναι κάτι το δύσκολο. Έχω ένα σετάκι τέτοιο με κατσαβίδια διάφορα. Πιστεύω ότι θα τα καταφέρουμε. Πάμε να δούμε. Θα βγάλουμε πρώτα το χερούλι. Εδώ αυτή είναι μια ασφάλεια για να μην μπορεί να ξεβιδώσει το παξιμαδάκι. Τι θα κάνω τώρα? Όσοι πήγαν στο στρατό ξέρουν ότι όταν λύνουμε ένα όπλο, ξεκινάμε και βάζουμε όλα τα κομματάκια του από τα αριστερά προς τα δεξιά, για να μην μπερδευόμαστε μετά. Νούμερο 10. Ανάποδα. Ναι, ανάποδο σπήρωμα. Ανάποδο σπήρωμα. Και βγάλαμε το χερούλι. Χερούλι και έχει και μία ροδελίτσα εδώ. Ροδελίτσα. Μετά εξήρα το φρένο. Και αυτό ανάποδο σπήρωμα. Προσέχουμε μη μας πέσει κάτι και δεν ξέρουμε από πού βγήκε και πού μπαίνει. Λοιπόν, ροδέλα. Τη βάλουμε εδώ μέσα αυτήν. Εδώ έχει δύο ροδέλες, χοντρή από πάνω. Χοντρή. Η πιο ψηλή. Η πιο ψηλή. Μετά πάει αυτό. Και μετά πάει αυτό.
Έχουν μια κούρμπα αυτά. Δεν είναι χοντρή ψηλή, είναι οι ίδιες. Ασφάλεια. Αλλά κάτι έχει μέσα. Α. Α, κουνιούνται και αυτά. Το πλαστικό το μαύρο πάει κάτω, μετά πάει το μεταλλικό και μετά πάει αυτό το καφέ. Έχει σφίξει από τα άλατα. Δύο ρουλιμανάκια. Λοιπόν, εδώ είναι ο μηχανισμός του κατανεμητή. Λοιπόν, αυτό εδώ δεν ξέρω γιατί δεν βγαίνει. Θα έπρεπε λογικά. Μπορεί να έχει μια ασφάλεια μέσα, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχει δύο βιδάκια εδώ. Έχει ένα βιδάκι εδώ. Έχουν διαφορά αυτά. Το απ' έξω είναι λίγο πιο χοντρό. Αυτό εδώ. Α, έχει και εδώ ένα.
Λίγο να σου πω, θα τώρα δεν ξέρω τι θα συναντήσω, οπότε τον βγάζω πολύ προσεκτικά. Ωραία. Ωραία. Το αφήνω στην άκρη ακόμα αυτό. Τι έχουμε εδώ. Ροδένα. Αυτό εδώ πρέπει να είναι το φρένο, το οποίο δίσκος, βιδάκια το βάλουμε στην άκρη. Είπαμε για να μην μπερδευόμαστε, τα βάζουμε με τη σειρά. Ελαττήριο, ελαττήριο. Γρασάκι θέλει εδώ, ωραία. Είναι τσουλάει αυτό έτσι, πρέπει να έχει και αυτό ρολεμάν κάτω. Αυτό που με ενδιαφέρει πιο πολύ είναι τα ρολεμάν. Γιατί άμα χαλάσουν αυτά, εντάξει, υπάρχουν ανταλλακτικά σε αυτά τα μοντέλα, σίγουρα, φαντάζομαι. Αλλά γιατί να μπαίνεις σε τέτοια διαδικασία και να μην το συντηρήσεις απλά με το ρουλεμάν. Με δύο βιδάκια, ασφάλεια. Να, εδώ μου έχει βγάλει σημάδια σκουριάς εδώ, όπως γυρνάει η πομπή να πετάγονται τα νερά της θάλασσας πάνω. Το λαμάκι αυτό λοιπόν κρατιέται από εδώ, από εδώ. Ελπίζω να μην κάνω κάποιο λάθος. Α, βγήκε. Ωραία. Αυτά είναι τα βιδάκια από εδώ. Εδώ να το
σημάδια σκουριάς. Ωραία, τέλεια. Να έχει ρουλεμάν, εδώ βλέπω πλαστικό, εδώ πρέπει να έχει ένα ρουλεμάν εδώ. Προς τα πού να βγαίνει. Α, ξεβιδώνει. Ξεβιδώνει και να το έχει και εδώ ένα ρουλεμάν. Ξεβιδώνει ζιγζάκ. Α, να το βγήκε. Μοχ. Έχει ένα πυράκι εκεί, θέλει προσοχή. Λοιπόν, θα βάλω λίγο λαδάκι και θα το βάλω στη θέση του αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι λάδι, αυτό το ψηλό για τις ραπτομηχανές. Εντάξει, όλα καλά. Και από πάνω στο λιμάν λίγο λάδι και μέσα εδώ λίγο λάδι. Ωραία, ξαναβάζουμε την ασφάλεια για να μην μας βγει. Τέλεια. Μήπως να το κάνουμε ένα μπάνιο με αντισκουριακό ή με σπρέι επαφών που διαλύει τα άλατα. Να αποφάσιστο είμαι, θα το ρίξω τέτοιο. Απομακρύνει την υγρασία, καθαρίζει και προστατεύει. Δεν ξέρω τώρα το επαφών μήπως στα πλαστικά κάνει κάποιο κακό, δεν ξέρω. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε το κομμάτι τώρα εδώ, το αυτό εδώ. Αυτό ήταν έτσι. Το βιδάκι του. Μέχρι στιγμής το λίγο επίφοβο θα έλεγα ήταν ο κατανεμητής, γιατί μέσα εδώ πέρα έχει ένα προφανώς ξεβιδώνει και αυτό,
Έχει ένα έτσι αδίχαλο που πατάει μέσα στις εγκοπές, για να, οδηγός δηλαδή είναι. Αν στρίψει δεν θα μπει το... Μόνο αυτό μέχρι στιγμής. Τώρα, λοιπόν, τι έχουμε εδώ, έχουμε αυτό εδώ. Του βάλουμε λίγο, πού το γρασάκι μας, να το. Γράσω θαλάσσις, παιδιά, θαλάσσις μόνο. Χρειάζεται πολύ ίσα ίσα. Τα ανοξείδωτα δεν μαγνητίζονται, το ξέχασα. Είδαμε καλά. Λοιπόν, βήμα-βήμα. Αυτό εδώ, το αξονάκι τώρα. Βλέπετε έχει και γρασάκι εδώ πέρα, οπότε θα βάλουμε και εμείς κι άλλο. Λοιπόν, λαδάκι στο ρουλεμάν. Να το πιει καλά καλά. Και λίγο γρασάκι εδώ πέρα στην έδρα. Εδώ τώρα βλέπω ότι έχει εδώ μια έτσι κούρμπα, είναι ναι, για να μπορεί να κάτσει γι' αυτό εδώ πέρα το σημείο να μην βρίσκει διαφορετικά. Θα πατήσει πάνω στο μέταλλο. Ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, λίγο γρασάκι. Εδώ παντού στην έδρα να είναι μέσα στο γράσο. Εντάξει, υπερβολές δεν χρειάζονται, αλλά όταν έχει γράσο το προστατεύει. Λοιπόν, εδώ, έτσι. Ωραία. Και γρασάκι στον άξονα πάνω. Άξονας μέσα στο γράσο, εννοείται. Τέλεια. Μέχρι εδώ καλά. Καινούριο γράσο. Εδώ πέρα, όπως και να προσπαθήσετε, ένας είναι ο τρόπος που θα μπουν, αλλιώς δεν μπαίνουν απλά. Δύο ελαττήρια. Ένα, δύο. Είναι μέσα στο γράσο, δεν πειράζει. Λοιπόν, και το γρανάζακι. Τα γρανάζια, εννοείται, θέλουν γράσο. Μπόλικο.
τα γρανάζια και τα ρουλεμάν είναι αυτά που τρώνε όλο το πακέτο. Λοιπόν, πρώτα πρέπει να μπει έτσι. Το αγκαλιάζει δηλαδή εδώ και μπαίνουν παρέα κάτω. Ωραία. Ή μήπως το βολά ανάποδα. Εδώ πάει η μπομπίνα. Πού μπαίνει η μπομπίνα. Το βολά ανάποδα. Δεν πειράζει. Το γυρνάμε. Αυτό εδώ πάει κάτω. Είπαμε, πρώτη φορά είναι. Έλατε, κάτσε. Λοιπόν, για αυτήν εδώ την σκουριά σας έλεγα, σφουγγάρι. Πολύ καλύτερα. Κοιτάξτε, εδώ αρχίζει και το... Αυτό δεν το είχα καθαρίσει ποτέ. Και η θάλασσα πετάγεται εδώ από την πρώτη φορά που θα ρίξετε το καλάμι στο δερματουσιά στο νερό, γιατί μαζεύοντας τυλίγεται το νήμα και πιτσιλάει, γιατί τρώει εδώ. Άρα πριν από 2 χρόνια ξεκίνησε να το πρώτο πιτσιλιτό, ας πούμε, και αφήνει τέτοια. Οπότε θα βάλουμε, εδώ θα βάλω λίγο σιλικόνι γράσο να κάνει μια κρούστα, ένα φιλμ εδώ πέρα. Να το προστατεύει. Ξεκάσουμε και λίγο τέτοιο, μωρέ. Δεν πειράζει. Άστο να δράσει μέσα εκεί. Τα καθαρίσει όλα. Λοιπόν, αυτό είπαμε, μπαίνει σιρταρωτά και πιάνει εδώ. Μέσα. Και είναι αυτή η βίδα με το... Έτσι. Και μετά πάει αυτό εδώ. Ωραία. Και πιάνουν αυτές οι μικρές οι βιδούλες. Ναι, είναι λίγο άβολο το σημείο. Ωραία. Ωραία. Είχαμε αυτή τη ροδέλα.
Ροδέλα. Γρανάζι. Τα γρανάζια είπαμε θέλουν γράσο οπωσδήποτε. Αυτό έρχεται και δουλεύει μαζί με αυτό. Ωραία. Τώρα. Αυτά βλέπω είναι στεγνά, άρα εδώ δεν μπαίνει γράσο. Αν κάνω λάθος, διορθώστε με. Ροδέλα. Γρανάζι. Θα αφήσουμε όμως λίγο έτσι ίχνος γράσου. Θα κάνουμε δηλαδή ένα διάφανο φιλμ από γράσο για να είναι αδιάβροχο το μέταλλο, που εντάξει, και άλλη ροδέλα, δεν ξέρω τι υλικό είναι αυτό. Α, αυτό τώρα έχει δύο αυτάκια, βλέπω. Τα αυτάκια πάνε σε αυτές εδώ τις εγκοπές. Έτσι. Μετά και άλλη τέτοια ροδέλα. Άρα γιατί υλικό να είναι αυτό. Και τελευταία μεταλλική. Αυτή θα τη δώσουμε μια επικάλυψη με γράσο. Κρίνοντας από τα σημάδια, εδώ έχει μεγάλο κύκλο, εδώ έχει μικρό, άρα το μεγάλο πάει κάτω. Και από πάνω θα το δώσω λίγο ίσα ίσα. Έτσι. Τι έχουμε εδώ. Έχουμε ένα, το βγάλα έτσι. Ωραία. Άρα πάει προς τα κάτω. Εδώ η τρύπα είναι στρόγγυλη, εδώ έχει τα δύο τέτοια, είναι το πάνω μέρος, ήταν δηλαδή έτσι μέσα. Άρα θα πάει πάνω. Οπα. Το πάνω μέρος. Ωραία. Αυτό εδώ ήταν μέσα στα άλατα. Θα το καθαρίσουμε. Γράσο σιλικόνη στο αξονάκι πάνω. Ωραία. Τώρα υπάρχει ένα ρουλεμάν εδώ. Ένα ρουλεμάν εδώ. Το γρασάκι που έχει ασπρίσει.
αυτό είναι από το νερό. Σκουπίζω καλά. Και βάζω γράσο και εδώ στο λεμάν. Θα το πιει μετά. Ωραία. Εκεί που είναι θα δώσουμε λίγο λάδι σε όλη εδώ την τέτοια. Θα δώσω και από εδώ λαδάκι. Αυτό πατάει εδώ πάνω. Λοιπόν, σκουπίζουμε λίγο το παλιό το γράσο εδώ. Και βάζουμε λίγο καινούριο. Ωραία. Πάμε τώρα να το βάλουμε στη θέση του. Λοιπόν, αυτό εδώ, αυτό εδώ και σιγά σιγά προσεκτικά κατεβάζουμε. Έκατσε. Λοιπόν, κλείσαμε τη μία πλευρά. Έχουμε μία, δύο, τρεις βίδες οι οποίες τι κάνουνε. Α, αυτό είναι το φασαρία. Το σκοντάμε μπροστά και βγάζει ένα μαραφέτη και λαδάκι στο ρολεμάν. Λοιπόν, και σε αυτό. Περνάμε το νήμα την μπομπίνα μέσα. Και βάζουμε το καπάκι. Τώρα, έχουμε το καπάκι αυτό, το οποίο
πήγαινε αυτό και από κάτω είχε αυτά τα τρία. Πήγαινε μαύρο, χρυσό και τούτο. Άρα θα βάλουμε ανάποδα μέσα. Αυτό, χρυσό και μαύρο. Βρασάκι. Βάζουμε μέσα. Και μετά πήγαινε η ασφάλεια. Τώρα εδώ πρέπει να βρούμε λίγο τα... Α, έχει μια... Ένα σπυράκι. Μπαίνει σε συγκεκριμένο σημείο. Εκεί. Πιο λεπτό κατσαβίδι. Ωραία. Τώρα έχουμε και λέμε με τη σειρά. Έχουμε ροδέλα. Έχουμε αυτό εδώ, το οποίο θα το βάλουμε λίγο γρασάκι. Εδώ έχουμε δύο ροδέλες. Τώρα, πώς πήγαιναν αυτές. Για να δούμε το χαρτάκι. Είμαστε εκεί. Είμαστε εδώ. Να το. Η φωτογραφία μας δείχνει ότι πάνε έτσι. Πρέπει να πάνε έτσι. Ροδέλα. Λογικά το πλαστικό κομμάτι ακουμπάει εδώ. Και είπαμε έχει ανάποδο σπήρωμα. Πετύχαμε. Ωραία. Σφίγγουμε τα φρένα και σφίγγει. Τέλεια. Λοιπόν,
Και τέλος έχει μείνει το χερουλάκι, το οποίο το βάλουμε και αυτόν λίγο λαδάκι εδώ. Εδώ θα χρησιμοποιήσω ένα κέρμα. Θα ρίξω και μέσα εκεί λαδάκι λίγο. Τρεις. Ωραία. Και λίγο, πολύ λίγο σιλικόνι εδώ στο σπείρωμα, για να γίνει έτσι λίγο στεγανό το σπείρωμα. Για να θυμηθούμε λίγο που πάει η ροδέλα. Λοιπόν, μετά το φρένο πάει η ροδέλα και μετά η μανιβέλα. Ωραία. Άρα έχουμε ροδέλα, μετά μανιβέλα, μετά παξιμάδι. Το κλειδάκι μας. Δεν το ζορίζουμε. Και η ασφάλεια που είχαμε πει έχει και αυτή λίγο γρασάκι, για να μην σκουριάζει. Έτσι λίγο απαλά από πάνω. Και για να πέσουμε τώρα στην τρύπα. Τσακ, εκεί. Και η βιδούλα. Αυτό ήταν, δεν ήταν κάτι το δύσκολο. Η αλήθεια είναι ότι και για μένα ήταν κάτι το άγνωστο. Το φοβόμουν και λιγάκι. Αλλά εντάξει. Όποιος το πάρει απόφαση να το κάνει, πιστεύω ότι μπορεί να το κάνει. Δεν είναι κάτι το δύσκολο. Πιστεύω ότι τα έκανα όλα σωστά. Αν δείτε κάποιο λάθος, παρακαλώ διορθώστε με, γράψτε μου στα σχόλια, προσπαθώ και εγώ, απαντάω σε όλους, διαβάζω ολονών τα σχόλια. Αυτά από μένα και για αυτό το βίντεο, ελπίζω να φανεί χρήσιμο σε κάποιους και ευχαριστώ που παρακολουθήσατε. Σε όσους άρεσε πατήστε like και μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι. Για να βλέπετε και τα επόμενα βιντεάκια. Τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας.